Το σταθμός μας ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι δεν εκμεταλλεύτηκαν το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο τους στην Τούμπα και αποκλείστηκαν από τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος μετά την ήττα τους με 4-0 από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βράζει ακόμα για τη διαιτησία και διαμαρτύρεται δικαίως για τις αποφάσεις του Κίζα στον δεύτερο ημιτελικό. Όπως μάλιστα έκανε γνωστό την Παρασκευή η πράσινη ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, είχε εκφράσει έγκαιρα και θεσμικά τις ενστάσεις της και τις αμφιβολίες της για τον συγκεκριμένο ρέφερι. Διαιτησία σκάνδαλο βγαλμένη από τις πιο μαύρες σελίδες της παράγκας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αποφάσεις έκτρωμα του Κίζα και των βοηθών του που συνιστούν αλλίωση αποτελέσματος στην αναμέτρηση των ημιτελικών του κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Η σκοτεινή πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου αμαύρωσε το ντέρμπι της Τούμπας που δυστυχώς δεν είχε πρωταγωνιστές στους ποδοσφαιριστές αλλά έναν αρνητικό πρωταγωνιστή. Γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία ως ο ημιτελικός του Κίζα. Ο διαιτητής του συνδέσμου Δράμας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να δυσκολεύσει την κατάσταση για τους πράσινους με τη σκανδαλώδη διαιτησία του. Δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους παίκτες γιατί οι κανονισμοί του παιχνιδιού δεν ήταν σήμερα ίδιοι. Από αύριο όλοι μαζί με στο σύλλογο να προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις που πρέπει έτσι ώστε να δυναμώσουμε αγωνιστικά όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί στο άλλο κομμάτι η αλήθεια είναι ότι η αντίπαλή μας είναι πολύ πιο ισχυρή. Μετά τα διαιτητικά όργια του Κίζα στη ρεβάνς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, οι πράσινοι προανήγγειλαν κλιμάκωση των αντιδράσεών τους και με ανακοίνωση ξεκαθάρισαν προς πάσα κατεύθυνση ότι είχαν επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονούσε η επιλογή του εκ των προτέρων, καθώς είχαν προβεί σε καταγγελία με στοιχεία που δεν διερευνήθηκαν. Την 3η 25 Απριλίου 2017, 48 ώρες πριν από τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, απεστάλλει στον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κ. Σταύρο Τριτσόνη, καταγγελία με στοιχεία που καταδείκνυαν ότι ο Γιώργος Κίζας δεν έπρεπε να οριστεί διαιτητής στο συγκεκριμένο αγώνα και επισημάνθηκαν οι προφανείς κίνδυνοι της επιλογής του. Η καταγγελία δεν διερευνήθηκε είτε εκ προθέσεως είτε εκ λάθους, ούτε από την ΚΕΔ, ούτε από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Θεωρούμε Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπής ενυπεύθυνες στις κλοπήσεις εις βάρος του Παναθηναϊκού. Εγείρεται πλέον το ερώτημα εάν υπό τις προαναφερθείς συνθήκες η ελληνική πολιτεία είναι σε θέση να εξηγειάνει το ποδόσφαιρο. Άξια αναφοράς η επιστολή βόμβα του Γιάννη Αλαφούζου στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και στον πρόεδρό της Σταύρο Τριτσόνη, με την οποία ο ισχυρός άνδρας των Πράσινων, δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση με το δικέφαλο, εξέφραζε την έντονη ανησυχία του. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Κίζας φιλοξενείται από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Σάρισα, τον κύριο Τσακίρη, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φιλοξενία περιλαμβάνει ακόμα και πιο σύνθετες προσωπικές εξυπηρετήσεις. Ο ξενοδόχος αυτός είναι ένθερμος οπαδός του ΠΑΟΚ και διατηρεί συχνότατες επαφές με τη διοίκησή του, προτείνει ιδέα ακόμα και άτομα για την προσωπική ασφάλεια του ιδιοκτήτη του. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Κίζας έχει επανειλημμένως αδικήσει τον Παναθηναϊκό και οι παραπάνω πληροφορίες δεν μας έχουν κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα σε σχέση με τη μεθαυριανή διαιτησία. Η μόνη θέση του Παναθηναϊκού είναι η ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση του από τους διαιτητές στους αγώνες. Όντως, πριν το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τον προβληματισμό και τους φόβους του για τον ορισμό του Κίζα και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε στο μέγιστο βαθμό με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Μόλις στο δεύτερο λεπτό δε δόθηκε καθαρό φάουλ στον Εμποκού από το Μάτο σε υποσχόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Στο τέταρτο λεπτό ο Κλωναρίδης πέφτει στην περιοχή από μαρκάρισμα του Βαρέλα, αλλά ο Κίζας δείχνει παίζεται. Στο 12 ο Κίζας δεν δίνει καθαρό φάουλ υπέρ του Μπέρκ από το Βαρέλα που πιάνει από το λαιμό το Σουηδό. Στη συνέχεια της προηγούμενης φάσης, ο Κίζας ανακαλύπτει φάουλ στο καθαρό μαρκάρισμα του Μολέντο στον Μπρίγιοβιτς. Στείνει την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και έτσι ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. 20 λεπτό, κλωτσιά του Βαρέλα στον Μπέρκ εντός περιοχής. Ο Κίζας δεν δίνει το καθαρό πέναλτι και την κόκκινη στο Βαρέλα, αφού ο κανονισμός προβλέπει αποβολή όταν το σκόπιμο λάκτισμα είναι εκτός φάσης και εντός περιοχής. Στο 23 κόβεται πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού σε υποσχόμενη επίθεση. Στο 29 ο Κρέσπο πιάνει από την ομοπλάτη τον Κλωναρίδη εντός περιοχής και τον ανατρέπει. Δεύτερο πέναλτι που δεν δίνεται υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο 39 ο Χουλτ βλέπει την αυστηρή πρώτη κίτρινη κάρτα από τον Κίζα για μαρκάρισμα στον Ουάρντα. Στο 39 ο Μάτος χτυπάει από πίσω και γκρεμίζει τον Μπέρκ στην περιοχή του Παναθηναϊκού εκτός φάσης. Ο Κίζας δεν δίνει ούτε φάουλ ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο Μάτος που είχε δεχτεί την πρώτη κάρτα στο 37. 4 λεπτά αργότερα ο Κίζας χαρίζει για δεύτερη φορά τη δεύτερη κίτρινη στο Μάτος για την αγωνιά στο Χουλτ. Στο 48 ο Κίζας χαρίζει για τρίτη φορά τη δεύτερη κάρτα
Αποβολή στο Μάτος που μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ πηγαίνει στην εξέδρα. Ο κανονισμός προβλέπει ότι όταν αργεί ο παίκτης να επιστρέψει μετά τον πανηγυρισμό, τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. 63ο λεπτό, ο Βαρέλα κάνει φάουλ στον Μπέρκ και ούτε αυτό δίνεται. Στο 67 ο Κίζας κόβει το πλεονέκτημα στον Γιώργο Κουτρουμπή. Στο 70ο λεπτό ο βοηθός Γκόγκας αφήνει τον ΠΑΟΚ να απειλήσει σε φάση που ξεκίνησε από offside. Ενώ στο 71 γίνεται φάουλ στο Χουλτ στο κόρνερ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μάτος το βρίσκει με το πόδι. Στο 71 στη συνέχεια της προηγούμενης φάσης και ενώ δεν έχει σφυριχτεί το φάουλ υπέρ του Χουλτ, ο Σουηδός αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη φάντασμα. Στο 83 χαρίζεται κίτρινη κάρτα και στον Γκάνιας.